Φίλοι του GameOrGR, καλησπέρα. Αυτό το βίντεο μας το έχετε ζητήσει μέσα από το Facebook group FIFA Greece, στο οποίο μαζευόμαστε και συζητάμε για το FIFA Ultimate Team, Career Mode και άλλα αστεία πραγματάκια. Αυτό το βίντεο αφορά τους αρχάριους παίκτες του FIFA, δηλαδή αυτούς που έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, να παίζουν FIFA για πρώτη φορά ή αυτούς που ήρθαν φέτος από το PES ή eFootball, εν πάση περιπτώσει, καθότι υπάρχετε πολλοί που έχετε απογοητευτεί φέτος από την Konami και έχετε κάνει μετάβαση στο FIFA. Στόχος μου είναι μέσα από αυτό το βίντεο να σας δείξω πώς λειτουργεί το Ultimate Team. Το Career Mode πιστεύω ότι θα το γνωρίσετε μέσα από τη σειρά που θα έχουμε εδώ στο GameOrGR που ήδη έχω κάνει ένα επεισόδιο. Αλλά το Ultimate Team πιστεύω ότι θέλει μεγαλύτερη ανάλυση καθώς είναι πολύ πιο περίπλοκο από τα standards του Career Mode που απλά κάνεις μεταγραφές και παίζεις. Το Ultimate Team έχει πολλά μενού μέσα. Φαντάζει κάπως περίπλοκο για κάποιους όσον αφορά τις κάρτες, πού θα βρω παίχτες, το chemistry κτλ. Όλες οι απορίες σας πιστεύω θα απαντηθούν σε αυτό το βίντεο. Αν έχετε επιπλέον απορίες, αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο και θα τις απαντήσω. Το βίντεο αυτό εννοείται ότι είναι προσφορά του gwshop.gr, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε το FIFA 22 στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε να στηρίξετε εδώ το gamer.gr, αγοράστε το FIFA 22 από εμάς, είναι στην καλύτερη τιμή. Σας στηρίζουμε, μας στηρίζετε, έχουμε μικρό περιθώριο κέρδους, αλλά αν θέλετε να υποστηρίξετε το gamer γενικότερα, αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος, πέρα από τα donations και τα λοιπά, τα οποία δεν τα ζητάμε και καθόλου. Ξεκινάμε λοιπόν με την επιλογή ομάδας. Όταν ανοίγετε το FIFA Ultimate Team, θα πρέπει να επιλέξετε το starter pack και τη χώρα. Η επιλογή σας αυτή έχει να κάνει με το τι πρωτάθλημα θα επιλέξετε για τους παίκτες σας και αυτό είναι σημαντικό για το chemistry. Κάθε ομάδα στο FIFA έχει chemistry. Οι παίκτες λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους και αν παίζουν στο ίδιο πρωτάθλημα ή στην ίδια ομάδα για παράδειγμα, τότε έχουν το καλύτερο δυνατό chemistry, δηλαδή παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος θα δημιουργήσουν ένα 100% chemistry και μάλιστα παίκτες οι οποίοι παίζουν στο ίδιο πρωτάθλημα και στην ίδια ομάδα ή στο ίδιο πρωτάθλημα και στην ίδια χώρα θα έχουν πράσινο link μεταξύ τους, το οποίο είναι ακόμη πιο δυνατό chemistry από το κλασικό κίτρινο. Το αγγλικό πρωτάθλημα έχει πολύ γρήγορους παίκτες. Το ιταλικό πρωτάθλημα βασίζεται αρκετά στην άμυνα και έχει αρκετά πιο οικονομικούς παίκτες, γιατί αγγλικό πρωτάθλημα επιλέγουν οι περισσότεροι, αφού οι Άγγλοι σχεδόν όλοι βλέπουν μπάλα και παίζουν FIFA. Άρα στο αγγλικό οι παίκτες έχουν και πιο υψηλή τιμή, τουλάχιστον η top του πρωταθλήματος βλέπε Cristiano Ronaldo, ας πούμε. Το γαλλικό πρωτάθλημα έχει επίσης πάρα πολύ ταχύτητα. Του λείπει τεχνική, αλλά η Paris Saint-Germain είναι μια ιδανική επιλογή γιατί έχει Messi, Neymar και Mbappé μπροστά που είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Μετά το γερμανικό έχει επίσης πολύ καλές μονάδες, αλλά να γνωρίζετε γενικά ότι το γαλλικό και το γερμανικό βασίζονται σε 1-2 ομάδες του πόλη. Το γαλλικό είναι μόνο η Paris Saint-Germain. Το ισπανικό πρωτάθλημα συνδυάζει τα πάντα, δηλαδή τεχνική, άμυνα, έχει πολύ καλούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Γενικά οι ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Οπότε συνήθως οι παίκτες επιλέγουν ανάμεσα σε Αγγλία, Ισπανία ή Ιταλία. Η Ισπανία και η Ιταλία δεν έχουν τόσο γρήγορους παίκτες όσο έχουν οι Άγγλοι. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες θέσεις τις οποίες υπερτερούν. Για παράδειγμα, στην Αγγλία θα πρέπει να ξυλωθείς πάρα πολύ για να βρεις καλά extreme φέτος. Οπότε έχει να κάνει και γενικά με το τι παίχτες παίζουν στο κάθε πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά επιλέγω αγγλικό γιατί έχω σίγουρο ότι θα καταφέρω να βρω τουλάχιστον πολύ γρήγορους παίχτες σε πολύ καλή τιμή γιατί παίζω με κόντρα επιθέσεις. Οπότε έχει να κάνει και με το τι είδους ποδόσφαιρο θέλετε να παίζετε. Μ' αρέσει να παίζω και σε κόντρα επίθεση και με γρήγορους παίχτες. Οπότε προτιμώ το αγγλικό. Βέβαια, θα πρέπει σε κάθε σεζόν να εξετάζετε πολύ καλά τι παίχτες έχει το κάθε πρωτάθλημα ώστε να δείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε τους παίχτες που θέλετε στην καλύτερη δυνατή τιμή και στην αρχή να μην ξοδέψετε και πολλά χρήματα. Γιατί αν επιλέξετε πρωτάθλημα όπου για παράδειγμα οι καλοί αμυντικοί θέλουν τουλάχιστον 20 με 30.000 coins, αλλιώς είναι μάπα, τότε θα έχετε πρόβλημα ειδικά τον πρώτο καιρό, τους πρώτους μήνες μέχρι να μαζέψετε coins. Στην αρχή λοιπόν θα σας δοθούν οι βασικοί παίχτες του κάθε πρωταθλήματος που θα επιλέξετε. Θα έρθουν παίχτες από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έτσι ώστε να αρχίσετε να χτίζετε ομάδα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δείτε ποιους μπορείτε να βάλετε για αρχή, έτσι πρόχειρα, να φτιάξετε μια πρόχειρη ομάδα και αυτούς που δεν χρειάζεται τους βάζετε στην άκρη. Αρχίζετε λοιπόν και βάζετε στην άκρη παίχτες. Τώρα, τους παίχτες τους οποίους δεν χρειάζεται, γιατί προφανώς υπάρχουν τρία είδη παίχτων: gold, silver και bronze. Εννοείται ότι παίζουμε με gold, έτσι δεν εννοείται κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς gold παίχτες. Τους παίχτες που είναι bronze και silver μπορούμε είτε να τους πουλήσουμε είτε να τους βάλουμε στο squad building challenge. Υπάρχουν λοιπόν τα λεγόμενα squad building challenges, τα οποία είναι προκλήσεις, τις οποίες μας ζητάει το παιχνίδι.
να κάνουμε συνδυασμούς παικτών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο chemistry ή να είναι από κάποιες χώρες κτλ. Οπότε, κάνοντας κάποια squad building challenges, εκεί μας δίνει το παιχνίδι κάποιες δωρεάν κάρτες παικτών, κάποιους δωρεάν παίχτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν όλες μπορώ να σας πω, οι παίχτες αυτοί είναι untradeable. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους πουλήσουμε μετά στο transfer market, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, παρακαλάμε να μας κάτσει ένας καλός παίχτης. Απλά, αν είμαστε τυχεροί και πολλοί είναι αυτοί που κάνουν τα squad building challenges, τότε θα μπορέσουμε από τους παίχτες που είναι μούφα και που δεν τους χρειαζόμαστε, όπως είναι ειδικά bronze, silver και κάποιοι ψηλόάχρηστοι gold, να πάρουμε κάποιες καλές κάρτες. Οπότε είναι θέμα δικής σας επιλογής αν θέλετε να επενδύσετε χρόνο στο να καταφέρετε να μάθετε τα squad building challenges και να πάρετε δωρεάν κάρτες ή αν θέλετε να πουλήσετε τους παίχτες για το πιο εύκολο χρήμα. Μετά επιλέγουμε εμφάνιση, αφού φτιάξουμε μια προχειρή δεκάδα, μας δίνει το παιχνίδι κάποιες δωρεάν εμφανίσεις, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 9 εμφανίσεις εντός και εκτός έδρας και επιλέγουμε και λογότυπο ομάδας πάλι ανάμεσα σε 9 λογότυπα. Αργότερα μπορείτε από το transfer market να επιλέξετε πάλι εμφάνιση και λογότυπο ομάδας και να αγοράσετε όποιο λογότυπο και όποια εμφάνιση θέλετε. Για αρχή μας δίνονται και κάποια δωρεάν πακέτα παιχτών. Επίσης, αναδιαστήματος ολοκληρώνουμε challenges, μας δίνονται και κάποιοι δωρεάν παίχτες ως δανεικοί. Πολύ καλοί. Π.χ. εδώ βλέπετε στο βίντεο Αλάμπα, Σον και Φόντεν. Οπότε, αυτοί οι παίχτες, επειδή είναι δανεικοί, έχουν την ένδειξη με τον γαλάζιο κύκλο που μας λέει πόσους αγώνες μπορούν να παίξουν. Και αυτό γιατί κάθε παίχτης λοιπόν έχει συγκεκριμένο αριθμό αγώνων στους οποίους μπορεί να παίξει αν είναι δανεικός. Αν τον έχουμε αποκτήσει μόνιμα, έχει κάποιο contract μαζί μας, οπότε μπορούμε να το ανανεώσουμε το συμβόλαιο. Στους δανεικούς παίχτες, μετά από κάποιους αγώνες, χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να φύγουν από την ομάδα μας όταν φτάσει η ένδειξη στο 0. Επίσης, στα πακέτα μέσα έχουμε και διάφορα upgrades για το γήπεδο, επανηγυρισμούς οπαδών, μουσικές, γενικά τα πάντα όλα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον πρώτο παιχταρά που μου είχε φέτος, είναι ο Bruno Fernandes, Manchester United. Έχει 75 pace, το pace είναι ταχύτητα, 86 shooting που είναι το shoot, μετά είναι η πάσα, dribbling που είναι η τρίπλα, defense που είναι η άμυνα και το physical, το τελευταίο στατιστικό έχει να κάνει με τα physical stats. Αυτά τα 6 που βλέπετε λοιπόν τα στατιστικά είναι μία σούμα των επιμέρους στατιστικών, γιατί κάθε παίχτης έχει από κάτω στατιστικά. Αυτό είναι μία πρόχειρη κάρτα για να δείτε 6 στατιστικά, μάλιστα το 99, έτσι ώστε να πάρετε μία εικόνα. Τα στατιστικά κάθε παίχτη τα βλέπετε ως εξής. Πηγαίνετε στον παίχτη που θέλετε, πατάτε το τετράγωνο που είναι actions και από εδώ πατάτε το δεξί αναλογικό stick προς τα μέσα, R3 δηλαδή. Από εδώ λοιπόν υπάρχουν τα παρακάτω το μενού. Το πρώτο είναι το player bio, όπου κάτω αριστερά μπορείτε να δείτε τα skill moves και πόσο καλός είναι ένας παίχτης με το αδύνατο του πόδι και πόσο καλός είναι ένας παίχτης με το πόδι που δεν χρησιμοποιεί συχνά. Και μετά πατάτε δύο φορές το arena και έχετε τα attribute details, όπου εδώ βλέπετε τις επιμέρους κατηγορίες, δηλαδή πέρα από τα pace, shooting, passing, dribbling, defending και physical, από κάτω υπάρχουν τα στατιστικά κάθε παίχτη. Στους τερματοφύλακες αυτό δεν υπάρχει, υπάρχουν τα κλασικά 6 στατιστικά. Στο pace για παράδειγμα έχουμε επιτάχυνση, acceleration δηλαδή, και sprint speed που είναι η μέγιστη ταχύτητα. Στο shooting αντίστοιχα έχουμε το shot power, το long shots. Στο passing έχουμε τις έντρες, τις κοντινές πάσες, τις μακρινές πάσες. Οπότε κάθε παίχτης έχει επιμέρους στατιστικά. Αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο futhead.com, το οποίο είναι ένα άριστο site για να μπορέσετε να βρείτε και παίχτες για να αγοράσετε. Επίσης, πατώντας άλλη μια φορά arena, υπάρχουν και τα player traits, όπου κάθε παίχτης έχει κάποιες κρυφές ικανότητες. Π.χ. το flair είναι αυτό που λέμε το να κάνει τα απρόσμενα ένας ποδοσφαιριστής. Και επίσης, όταν τον ελέγχει η CPU, αρέσκεται στο να εκτελεί μακρινά shoot, το να είναι playmaker και technical dribbler. Αυτή εδώ είναι η ομάδα που έχω την ημέρα που γυρίζω το βίντεο. Βλέπετε ότι είναι όλοι παίχτες από το αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τουλάχιστον κίτρινο link με τους και υπάρχει πράσινο link για παίχτες, εδώ βλέπετε, της ίδιας χώρας, όπως αντίστοιχα εδώ ο Άλαν με τον Ραφίνια, είναι και οι δύο τους Βραζιλιάνοι, άρα έχουν και εκείνοι ένα πράσινο link. Αν επίσης είναι παίχτες ίδιας ομάδας, που σημαίνει ότι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, και οι παίχτες ίδιας ομάδας έχουν πράσινο link μεταξύ τους. Τώρα, εάν οι παίχτες δεν έχουν chemistry μεταξύ τους, τότε θα υπάρχει μία μαύρη γραμμή, ούτε καν κίτρινη. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το chemistry της ομάδας σας, δηλαδή από 100 που είναι θα έχετε πιο χαμηλό. Και όσο έχετε παίχτες οι οποίοι δεν είναι από το ίδιο πρωτάθλημα, το chemistry θα μειώνεται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα στη σύνδεση παιχτών μεταξύ τους, γιατί στην προκειμένη περίπτωση οι παίχτες δεν θα επικοινωνούν καλά. Για παράδειγμα, μπορεί να μην συνεννοούνται καλά στις πάσες, στις κινήσεις μέσα στο γήπεδο ή ακόμα και στην άμυνα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να αμυνθείτε. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να έχουμε, αν είναι δυνατόν, 100% chemistry. Δηλαδή, αν μας τύχει ένας παιχταράς από άλλο πρωτάθλημα που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το καλύτερο
καλύτερο θα ήταν να τον πουλήσουμε και να πάρουμε έναν παίκτη του πρωταθλήματος το οποίο έχουμε επιλέξει. Επίσης, να αναφέρω ότι στο store από φέτος, από το FIFA 22, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε preview packs. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η EA μας επιτρέπει τη μία από τις δύο κάρτες τις οποίες θα αγοράσουμε να την κάνουμε preview. Και αυτό μετά γίνεται refresh κάθε 24 ώρες. Για παράδειγμα, εδώ πατάω με το H το preview pack και βλέπω ότι αν αγόραζα αυτό το πακέτο καρτών θα μου τύχαινε ο Φοφανά. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν πεταμένα λεφτά. Αυτό το έχει κάνει η Electronic Arts γιατί πολύ απλά τα loot boxes θεωρούνται από κάποιες χώρες τζόγος και προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι και να μας δείξει ότι σε κάποια πακέτα σας παρουσιάζω τι υπάρχει μέσα ως περιεχόμενο. Στο fut.com πηγαίνετε στο μενού Players, στη συνέχεια FIFA 22 Players και εκεί λοιπόν από το νέο μενού διαλέγετε Position, τη θέση του παίκτη που θέλετε να αποκτήσετε και πολύ σημαντικό, διαλέγετε League. Για παράδειγμα, ας πούμε Premier League. Εδώ λοιπόν συμφανίζονται παίχτες με βάση το rating τους, δηλαδή με βάση την αριστερή στήλη και μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και με βάση το pace που είναι ταχύτητα και με βάση το shooting που είναι πόσο καλό shoot έχουν, ανάλογος και το πώς θέλετε να παίξετε. Οπότε από εδώ μπορείτε να δείτε τα στατιστικά κάθε παίχτη. Π.χ. αν κάνω κλικ στον Αντάμα Τραωρέ που είναι πολύ καλό παίχτη, θα δείτε. Αυτά είναι λοιπόν τα επιμέρους στατιστικά κάθε παίχτη τα οποία πρέπει να παρατηρούμε πολύ καλά ανάλογα με τη θέση του. Τώρα, όσο παίζουμε FIFA Ultimate Team, ολοκληρώνουμε και objectives, τα οποία μπορεί να είναι του στυλ κέρδισε κάποιου αγώνε ή αγόρασε 10 παίχτε ή πούλα 10 παίχτε ή φτιάξε chemistry στην ομάδα σου ή άλλαξε λογότυπο στην ομάδα σου ή κάνε τόσε νίκε. Γενικά υπάρχουν κάποια objectives, κάποιοι στόχοι που πρέπει να εκπληρώσουμε. Είναι α το πούμε κάποια achievements τα οποία μα δίνουν ως δώρο coins τα οποία χρησιμοποιούμε για να αγοράσουμε παίχτες και μας δίνουν και κάρτες. Οι κάρτες αυτές αντίστοιχα μας δίνουν παίχτες, μας δίνουν συμβόλαια για να τα βάλουμε στους παίχτες που έχουμε ήδη, μας δίνουν διάφορα chemistry styles τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια ή διάφορα αξεσουάρ για την ομάδα μας, λογότυπο, εμφανίσεις κτλ. Όταν ολοκληρώνουμε μία σειρά από objectives, τότε μας δίνεται ένα ακόμη μεγαλύτερο δώρο που συνήθως είναι ας πούμε κάποιο καλό πακέτο καρτών ή κάποιο καλό ποσό σε coins. Πάμε να δούμε τι κάνουμε με τους παίχτες που δεν θέλουμε. Εάν δεν τους βάλουμε σε κάποιο squad building challenge, τότε μπορούμε να τους πουλήσουμε. Ειδικά οι gold παίκτες που έχουν και καλό rating ή που είναι αρκετά σπάνιοι ή που χρησιμεύουν σε κάποιο squad building challenge, τους πουλάμε και σε πολύ καλή τιμή. Αυτό το κάνουμε απλά επιλέγοντας τον παίκτη που θέλουμε και διαλέγοντας μια επιλογή που είναι είτε κατευθείαν list του transfer market ή send to transfer list, όπου εκεί καθορίζουμε μετά την τιμή του. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως αυτός, ο Diallo ας πούμε, ο οποίος έχει quick sale price 9.900 coins. Άρα, αν δεν το θέλει κανένας άλλος παίχτης, επειδή η κάρτα του θεωρείται, ας πούμε, σπάνια, ίσως να χρησιμεύει και σε κάποια squad building challenges, μπορούμε, αν δεν το θέλει κανείς, να τον πουλήσουμε απευθείας 9.900 coins και να εισπράξουμε αμέσως το ποσό. Καταλήγοντας στο ποιους παίχτες κρατάμε, βλέπουμε τι ελλείψεις έχουμε. Οπότε πηγαίνουμε στο fut.com, διαλέγουμε το πρωτάθλημα το οποίο έχουμε αποφασίσει εξ αρχής να χτίσουμε, και εδώ θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και να μην αλλάζουμε στην πορεία, γιατί μετά, αν πουλάμε παίχτες που έχουμε ήδη αγοράσει, η αξία τους έχει πέσει. Να ξέρετε, στο FIFA Ultimate Team, όταν αγοράζουμε έναν παίχτη, η αξία του μετά από λίγες μέρες θα έχει πέσει. Και όσο τελειώνει η σεζόν, όσο προχωράνε οι μέρες, οι αξίες των παίχτων πέφτουν πάντοτε. Γιατί βγαίνουν μονίμως καλύτεροι παίχτες, άρα όσοι παίζουν FIFA πουλάνε τους ποδοσφαιριστές που έχουν και παίρνουν καλύτερους. Άρα η αξία τους πέφτει συνέχεια. Επομένως δεν συμφέρει να αγοράζετε και να πουλάτε, ξεχάστε το αυτό. Αφού η αξία πέφτει συνέχεια, θα πρέπει να αγοράζετε κατά προτίμηση παίχτες στους οποίους το κρατάτε μόνιμα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο fut.com και έχουμε ήδη επιλέξει Premier League και από το Position. Έστω ότι θέλουμε να αγοράσουμε έναν ακραίο back, διαλέγουμε RB ή RWB που είναι wing back. Λοιπόν, και μας βγάζει τις επιλογές αυτές. Οπότε μπορούμε να δούμε αν αυτός ο παίκτης μας κάνει. Επίσης, για να δούμε τις τιμές των παιχτών, μπαίνουμε στο fut.com και βλέπουμε πόσο κοστίζει. Ή να πάμε κατευθείαν live transfer list και να κάνουμε ταξινόμηση σύμφωνα με το buy it now. Να αναφέρουμε ακόμη ότι αναδιαστήματα υπάρχουν και κάποιες κάρτες παιχτών, οι ones to watch συγκεκριμένα, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι, οι καλύτερες παίχτες που σας έλεγα πριν. Υπάρχει η team of the week, οπότε βγαίνουν κάποιες κάρτες παιχτών αν είχαν μια πολύ καλή απόδοση στο πραγματικό ποδόσφαιρο μέσα σε μια εβδομάδα. Βγαίνει μια κάρτα team of the week για παράδειγμα, όπου μπαίνει μέσα στην κορυφαία ομάδα της εβδομάδας και η κάρτα αυτή του συγκεκριμένου παίχτη έχει πολύ καλύτερα στατιστικά. Πάμε να δείξουμε λίγο τα μενού. Ξεκινώντας έχουμε το home menu. Βλέπετε πάνω αριστερά έχουμε home, play και club. Αυτά αλλάζουν με το L1 και R1 αν παίζετε σε PlayStation ή LB και RB αν παίζετε σε Xbox ή PC αντίστοιχα με χειριστήριο Xbox που φαντάζομαι όσοι παίζετε FIFA σε PC πρέπει να έχετε και ένα χειριστήριο. Πατώντας το R1 το μενού play μας δείχνει τα play modes όπου τα επιλέγουμε όταν έρθει η ώρα να παίξουμε. Το home menu το αρχικό έχει διάφορες ειδήσεις καταρχήν που αφορούν το FIFA Ultimate Team.
team, έχουμε τα objectives που ανέφερα και πριν, transfers αν θέλουμε να αγοράσουμε παίχτες, squad building challenges θα τα συζητήσουμε σε λίγο και store είναι τα πακέτα των καρτών τα οποία ανοίγουμε. Πατάμε το left stick προς τα κάτω και έχουμε το squad. Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε στην ομάδα μας. Αυτή είναι η ομάδα που έχω. Δεν έχω παίξει παρά μόλις 5 ώρες Ultimate Team. Πιστεύω ότι έχω φτιάξει καλή ομάδα. Αυτός ο παίχτης, ας πούμε, είναι inform, ο Tony. Είναι η inform κάρτα του. Υπάρχει και η απλή έκδοση της κάρτας. Όπως π.χ. ο Foden έχει κάρτα inform. Δεν έχουν όλοι οι παίχτες inform κάρτα. Μόνο οι κορυφαίοι στον κόσμο ή όσοι κάνουν εκπληκτικά διαστήματα ποδοσφαίρου και τους βγαίνει και μια inform κάρτα. Ότι και καλά όταν είναι φορμαρισμένοι είναι έτσι. Και φυσικά αυτό βοηθάει και την EA γιατί κάποιοι ξοδεύουν πραγματικά χρήματα στο FIFA. Γύρω στο 25% των παιχτών περίπου έχουν εξοδέψει έστω μία φορά στη ζωή τους πραγματικά χρήματα για να αγοράσουν παίκτη. Πάμε λοιπόν στα objectives. Όσο ολοκληρώνεται objectives, αυτό που αναφέραμε και πριν, σας δίνει rewards EA. Παράδειγμα εδώ, έχω ολοκληρώσει μία ομάδα από objective, οπότε μου δίνεται ένα μεγαλύτερο bonus. Τώρα κάνω browse με L1 και Arena σε αυτά τα μενού, όπου όσο προχωράτε και κερδίζετε XP, κερδίζετε αγώνες, ολοκληρώνετε διάφορα modes, σας δίνονται κάποιοι παίχτες δωρεάν έτσι ως δανεικοί ή σας δίνονται κάποια bonuses όπως πακέτα καρτών ή upgrades για το γήπεδό σας. Πατάτε ένα claim reward όπου θέλετε. Παράδειγμα εδώ, ένα πακέτο με gold παίχτες. Τους παίχτες από άλλα πρωταθλήματα μπορούμε να τους έχουμε αναπληρωματικούς και να τους βάζουμε στη συνέχεια μέσα στο παιχνίδι, όπου εκεί το chemistry δεν παίζει και τόσο ρόλο. Και εδώ θα μου δοθεί ένα bonus ο Cluifert, αν καταφέρω και ολοκληρώσω κάποια objectives που μου δίνει. Οπότε πρέπει να δίνουμε σημασία και στα objectives που βγαίνουν και που μας δίνουν μέχρι και παίχτες. Εδώ π.χ. μου δίνεται ένα coin boost. Όταν έχετε ένα coin boost ενεργό, τότε παίζοντας αγώνες αποκτάτε περισσότερα coins. Από εκεί που θα αποκτούσετε π.χ. 550 coins αν κερδίζετε ένα match, μπορεί να αποκτήσετε 1500 coins, 1000, ανάλογα το coin boost, ανάλογα τι coin boost έχετε. Πάμε να δούμε λίγο τα squad building challenges. Εδώ είμαστε στην κατηγορία All. Αν πατήσω το Arena, πάμε στα live squad building challenges. Ξαναπατάω το Arena, υπάρχουν τα Foundation, όπου έχουμε για παράδειγμα να κάνουμε ανταλλαγή 5 παίχτες από την ίδια κατηγορία αλλά από διαφορετικές χώρες. Οπότε πρέπει να κάτσουμε να δούμε 5 παίχτες π.χ. από το αγγλικό πρωτάθλημα στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά να ανήκουν σε διαφορετικές χώρες. Μπορούμε πατώντας το τρίγωνο το search να επιλέξουμε και παίχτη σε άλλη θέση. Αυτό είναι το καλό. Να δούμε αν έχουμε παίχτη από Premier League π.χ. γιατί θέλει ίδιο πρωτάθλημα. Απλά να είναι παίχτη σε διαφορετική θέση. Στο One Nation Midfield θα πρέπει να ανταλλάξουμε 5 παίχτες από την ίδια χώρα αλλά από διαφορετικά πρωταθλήματα. Π.χ. μπορεί να είναι 5 Άγγλοι, ο ένας να παίζει Αγγλία, άλλος Ιταλία, άλλος Ισπανία και πάει λέγοντας. Οπότε πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε τι παίχτες χρειάζεστε, αν τους έχετε ήδη, αν αξίζει να τους αγοράσετε με 200-250 coins για να πάρετε ας πούμε τα reward σε κάθε περίπτωση και το μεγάλο reward όλης της ομάδας του group. Αν κάνετε και τα 3 challenges θα είναι ένα mixed players pack όπου πάλι μπορεί να σας τύχει ένας καλός παίκτης. Στα hybrid leagues μας ζητάει π.χ. να φτιάξουμε ομάδες από παίχτες διαφορετικών πρωταθλημάτων, hybrid nations από διαφορετικές χώρες και πάει λέγοντας. Επίσης υπάρχουν και τα upgrade packs, του δίνουμε 11 παίχτες gold, δεν τον ενδιαφέρει και τόσο το chemistry και μας δίνει πίσω ένα πακέτο με rare gold παίχτες. Εντάξει, το έχω καταφέρει, οπότε θα το πάρω το bonus του πακέτου. Έτοιμος, πατάω το start ή options button όπως θέλετε πείτε το, submit squad και έτσι μου δίνει το FIFA ένα πακέτο με 2 rare gold παίχτες. Του έδωσα 11 παίχτες gold που δεν χρειαζόμουν, μου δίνει ένα πακέτο. Πάω στο store, πάμε να το εξαργυρώσουμε, μήπως μας τύχει κανένας καλός παίχτης. Ο παρέχο μας έτσι, μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε ισπανικό πρωτάθλημα και ο άλλος είναι ο Ilicic. Αντίστοιχα στα squad building challenges υπάρχουν και challenges τα οποία π.χ. εδώ, ως bonus, εδώ δίνει τον Boadu, εδώ δίνει τον Umtiti, αν έχετε ισπανικό πρωτάθλημα είναι ό,τι πρέπει, απίστευτο center back. Εδώ δίνει τον Ronaldo, αλλά για να πάρετε τον Ronaldo θα πρέπει να ολοκληρώσετε 26 challenges εδώ. Δείτε εδώ έχει 26 challenges. Να ανταλλάξετε ας πούμε squad με 85 ξέρω εγώ rate παίκτες. Πού να βρεις. Γενικώς έχει πολλά και διάφορα. Τώρα πάμε στα transfers. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 60.000 coins. Έστω ότι θέλουμε έναν καλό παίκτη για την αριστερή πτέρυγα λέω εγώ τώρα. Και πρωτάθλημα Premier League. Βάζουμε φίλτρο position LM. League Premier League. Πατάμε το τρίγωνο που είναι η αναζήτηση και μας βγαίνουν όλοι οι αριστεροί half. Εδώ ο Grealis ας πούμε inform έχει πολύ καλά στατιστικά. Υπάρχει και ο Κουρέλ inform. Δεν μας κάνει. Στο pricing εδώ μπορούμε να πούμε π.χ. στη CPU να μας βγάλει παίχτες που να έχουν από 1000 coins μέχρι ξέρω εγώ 11.000. Αν ξεκινάτε τώρα μην βάζετε minimum buy it now, βάλτε 0 και βάλτε maximum buy it now 1000 ξέρω. Πατάμε τρίγωνο, ψάχνουμε
και βγαίνουν αυτές οι επιλογές. Η καλύτερη επιλογή για μένα, για αυτό που κάνουν νομίζω και οι περισσότεροι παίχτες, είναι να μπαίνουμε στο futhead.com και έστω ότι ψάχνουν αυτή τη στιγμή π.χ. ένα αριστερό extreme. Τον Alan Saint-Maximin τον έχω δοκιμάσει, έχει 91 pace, σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορος, αλλά έχει 69 shooting που είναι πολύ αδύναμο το shoot του. Ο Raheem Sterling π.χ. είναι μια καλή επιλογή. Ας πούμε ότι θέλουμε το Sterling. Θα πάμε στο player name, θα γράψουμε Sterling και θέλουμε να τον πάρουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή. Θα πατήσουμε τετράγωνο, manually adjust price και θα αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε στα πόσα μπορούμε να το βρούμε. Στα 50, όχι. 57, ναι, έβγαλε αποτελέσματα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε παναχή, να κάνουμε buy it now και να τον πάρουμε κατευθείαν. Δεν θα τον αγοράσω, απλά σας δείχνω πώς γίνεται η διαδικασία. 91 pace λοιπόν, πολύ γρήγορος, 82 shooting. Το physical είναι πολύ χαμηλό. Δεν είναι καλό στο να βάζει σώμα. Είναι κοντός, δεν είναι καλό στο να παίρνει κεφαλιές. Έχει για μένα αδύναμο shoot. Για τα χρήματα που πληρώνεις, παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά για μένα δεν είναι στα δικά μου γούστα, έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή θέλω παίχτες οι οποίοι να είναι και γρήγοροι και να είναι και beastly players, δηλαδή να είναι και δυνατά κορμιά. Μπορούμε να βάλουμε φίλτρο πρωτάθλημα, το δικό μας πρωτάθλημα, να βάλουμε θέση και με street style θα αναλύσουμε στην πορεία τι είναι. Πάμε στα consumables. Εδώ αν θέλουμε να αγοράσουμε π.χ. συμβόλαια παιχτών, αγοράζουμε συμβόλαια για τους παίχτες μας για να κάνουμε ανανέωση συμβολαίου. Υπάρχουν και τα manager contracts, αγοράζουμε προπονητές για την ομάδα μας, μας δίνουν ένα ποσοστό της 100% στα negotiations, στις διαπραγματεύσεις με άλλους παίχτες. Οπότε θέλουν και οι προπονητές ανανέωση συμβολαίου. Position modifier, εδώ μπορούμε έχοντας ένα παίχτη να του αλλάξουμε θέση. Αν παίζουμε για παράδειγμα 4-2-3-1 που το παίζω εγώ σαν σύστημα και έχουμε έναν παίχτη ο οποίος είναι μέσος, τότε από CM θα πρέπει να τον κάνουμε CDM, να τον κάνουμε αμυντικό half. Άρα θέλουμε position modifier. Πάλι βάζουμε ένα φίλτρο, την πιο χαμηλή τιμή. Οπότε αγοράζουμε το position modifier και το εφαρμόζουμε μετά στον παίχτη. Και τον βάζουμε να γίνει από κεντρικό half, π.χ. αμυντικό half. Για να αλλάξουμε formation στην ομάδα, πατάμε το L2, squad actions και μετά χ formation. Και από εδώ μπορούμε και αλλάζουμε formations και βάζουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βέβαια κάθε formation σημαίνει ότι ο παίχτης θα πρέπει να παίζει στη θέση του για να υπάρχει και το αντίστοιχο chemistry και να μην παίζουν οι παίχτες λάθος θέσεις. Για μένα το 4-2-3-1 είναι το καλύτερο γιατί έχει τα δύο αμυντικά half πίσω που κρατάνε και μπορείς και βγαίνεις πολλή ώρα σε κόντρα αντεπιθέσεις, έχεις και τους ακραίους σου. Για παράδειγμα, ο left winger ή ο right winger, αν έχουμε τέτοιο παίχτη, θα πρέπει να τον αλλάξουμε για να τον κάνουμε left midfielder ή right midfielder. Τα chemistry styles τι είναι? Είναι κάρτες οι οποίες τους βάζουμε σε ένα παίχτη και η κάρτα αυτή είναι μονίμως συνεργή σε έναν παίχτη και μπορούμε να έχουμε μόνο ένα chemistry ενεργό σε κάθε παίχτη, η οποία κάρτα του βελτιώνει κάποια στατιστικά. Αν για παράδειγμα έχουμε έναν επιθετικό ο οποίος έχει πολύ καλό shoot αλλά έχει χαμηλό pace, δεν είναι τόσο γρήγορος, μπορούμε να του δώσουμε κάρτα chemistry η οποία θα τον κάνει πιο γρήγορο. Αν αντίστοιχα είναι γρήγορος και δεν έχει καλό shooting, μπορούμε να του δώσουμε κάρτα που του δίνει καλό shooting. Στους μέσους για παράδειγμα, αν έχουμε έναν μέσο ο οποίος έχει πολύ καλά physical abilities, είναι πολύ καλό αμυντικό half π.χ., μπορούμε να θέλουμε να του βελτιώσουμε την πάσα και τα shoot τα οποία ενδεχομένως τα έχει χαμηλά. Για κάθε θέση παίχτη υπάρχουν αντίστοιχα chemistry styles. Π.χ. υπάρχει αναλυτικό άρθρο στο Eurogamer για τα chemistry styles. Θα δώσω link στην περιγραφή. Συνήθως τα άρθρα που βρίσκω για το chemistry έχουν αναλυθεί παλιότερα. Π.χ. είναι από το FIFA 20, αλλά τα chemistry είναι ίδια, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Το άρθρο μας πληροφορεί ότι π.χ. το glove στον τερματοφύλακα του δίνει diving, handling, positioning. Υπάρχει και το wall το οποίο δίνει diving, handling και kicking. Τα άλλα είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή, εντάξει, το cut δίνει reflexes, το shield είναι πιο πολύ για sweeper keeper. Σπάνιο ρόλο. Μετά για τους αμυντικούς έχουμε Sentinel, Guardian, Gladiator, Backbone, Anchor και Shadow. Ενώ για τους μέσους έχουμε το Artist, Architect, Powerhouse, Maestro, Engine και το Catalyst. Και για τους επιθετικούς έχουμε το Sniper, το Finisher, το Deadeye, το Marksman, το Hawk και το Hunter. Κάθε chemistry style λοιπόν δίνει bonus στα στατιστικά κάθε παίχτη. Π.χ. το Hunter που είναι πολύ καλό για επιθετικούς δίνει κυρίως σε pace και shooting, δηλαδή acceleration, positioning και μετά sprint speed, finishing που είναι το τελείωμα του παίχτη, shot power, επομένως είναι πολύ καλό για τους επιθετικούς. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο futhead.com, να επιλέξετε τον παίχτη που θέλετε και να αποφασίσετε ποιο είναι το καλύτερο chemistry style για αυτόν ανάλογα με το πώς θέλετε να παίξετε. Π.χ. ο Alan Saint-Maximin, ο οποίος έχει 91 pace, προφανώς και δεν χρειάζεται κάποιο chemistry style για να τον κάνει πιο γρήγορο. Αυτό που πρέπει να βελτιώσει οπωσδήποτε είναι το shoot και οι passes του. Άρα αυτό που θα μπορούσαμε να του δώσουμε σαν chemistry style, καθότι είναι αριστερός extreme, είναι ένα chemistry style για μέσους. Άρα θα επιλέγαμε κάτι όπως το maestro, που θα του έδινε dribbling, shooting, passing. Λέω ένα παράδειγμα. Οπότε ανάλογα με τον παίχτη, επιλέγουμε το κατάλληλο chemistry, το οποίο ανεβάζει τα αντίστοιχα στατιστικά του. Λοιπόν, το τρίτο μενού του FIFA Ultimate Team είναι το club, όπου από εδώ μπορούμε να κάνουμε customize το club, δηλαδή να αλλάξουμε κάποια πράγματα διακοσμητικά μέσα στο γήπεδο.
π.χ. εδώ μπορώ να αλλάξω το stadium theme, το έμβλημα του συλλόγου, μπορώ να αγοράσω νέα εμβλήματα από τα customizables και επίσης υπάρχουν και διάφορες special εμφανίσεις, όχι απαραίτητα δηλαδή ομάδων. Επίσης μπορώ να αλλάξω την μπάλα, τον πανηγυρισμό του παίχτη και υπάρχουν και διάφορα άλλα στατιστικά, το club anthem και ούτω καθεξής, το nickname της ομάδας, τραγούδι που θα παίζει όταν θα βάζετε goal, πανηγυρισμός των οπαδών και πάει λέγοντας. Μπορώ να αλλάξω στο γήπεδο διάφορα πράγματα όπως τα τέρματα ή τις κερκίδες, να βάλω background, τέτοια πραγματάκια. Νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ καθόλου στο club. Στο menu play έχουμε single player draft και online draft. Τα draft είναι challenges τα οποία κάνετε παίζοντας με άλλους παίκτες με στόχο να φτάσετε ένα σερήν εικόνα αν γίνεται για να πάρετε πολύ καλά rewards, να πάρετε ας πούμε πακέτα καρτών. Στο draft σας δίνονται τυχαίοι κάθε φορά παίκτες και δυστυχώς δεν μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα που έχετε ήδη. Για να μπείτε όμως και να παίξετε ένα draft θα πρέπει να ξοδέψετε είτε 15.000 coins είτε να ξοδέψετε 300 FIFA points, τα οποία αποκτώνται με πραγματικά χρήματα, με ευρώ. Το squad battles είναι challenge το οποίο παίζετε ενάντια στη CPU, παίζετε με διάφορες ομάδες, π.χ. έχω παίξει, έχω κερδίσει την Napoli με δυσκολία world class, εντάξει θέλω κάτι απλό, αλλά μπορώ μετά να παίξω με την Athletic Bilbao, μπορώ να παίξω και με άλλες δύο ομάδες που μου δίνει και να πιάσω κάποιο rank και όταν θα παίξω και με τις τέσσερις ομάδες αναλόγως τι θα έχω καταφέρει, θα έχω κάποιο rank ως αποτέλεσμα και αυτό μου δίνει κάποια πακέτα καρτών. Οπότε καλό είναι να κάνετε τα challenges αυτά που σας δίνουν extra κάρτες. Γιατί μπορεί να σας τύχει ένας καλός παίχτης, δεν ξέρετε. Το Division Rivals είναι το βασικότερο mode του Ultimate Team, στο οποίο ξεκινάτε από την Division 10 και ανεβαίνετε κατηγορίες. Όταν πάτε Play Rivals, σας βρίσκει έναν αντίπαλο για παίχτη, στην Division 8 συγκεκριμένα. Διαλέγετε αν θα παίξετε με αυτή την ομάδα π.χ. Εντάξει, αποσυνδέθηκε από τους servers. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο έχουμε χάσει τη σύνδεση με τους servers και αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα σε αγώνα. Οπότε παίζοντας με αντιπάλους, αν καταφέρετε και έχετε περισσότερες νίκες, συνήθως ανεβαίνετε κατηγορία. Φέτος χρησιμοποιείτε μέθοδος των checkpoints, όπου κρατάτε την θέση σας αν φτάσετε μέχρι κάποιο σημείο κάνοντας κάποιες νίκες και από εκεί πέρα θέλετε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων για να ανεβείτε κατηγορία. Επίσης υπάρχει και το FIFA Ultimate Team Champions, το οποίο προϋποθέτει να έχετε συγκεντρώσει qualification points, παίζοντας δηλαδή και κερδίζοντας, έτσι ώστε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ημερών, αν έχετε μαζέψει τα απαραίτητα qualification points, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα playoffs και να πάτε να διεκδικήσετε θέση για να γίνετε ο καλύτερος παίκτης στο FIFA Ultimate Team, όπου δίνει πολύ μεγάλα βραβεία με πακέτα και εκεί εντάξει, παίζετε μπάλα με τους καλύτερους παίκτες FIFA παγκοσμίως. Επομένως, φτιάχνετε την καλύτερη δυνατή ομάδα και παίζετε στο Division Rivals και προσπαθείτε να ανεβείτε κάθε φορά κατηγορία. Εδώ ένα παράδειγμα για το chemistry που σας έλεγα και πριν. Ο Reguilon έχει basic chemistry, έχει σήμα το παπουτσάκι. Μπορούμε να επιλέξουμε να του βάλουμε ένα consumable, ας του βάλουμε ένα sentinel, το ανεβάζει defensive και physical. Οπότε βλέπετε ότι ο Reguilon έχει ένα μόνιμα ας πούμε boost σε αγώνες, σε defense και physical. Επίσης, πατώντας το δεξί analog stick, βλέπουμε πόσες μέρες συμβόλαιο έχουν οι παίκτες μας. Εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν ας πούμε π.χ. εδώ 2 μέρες συμβόλαιο έχει ο Rudiger. Οπότε θέλει ανανέωση. Άρα πατάμε τετράγωνο ή αντίστοιχα αριστερό face button σε χειριστήριο Xbox. Apply consumable, πατάμε R1 ή RB αντίστοιχα στο Xbox και διαλέγουμε το συμβόλαιο που θέλουμε να του βάλουμε. Ας του βάλουμε π.χ. ένα 18 συμβόλαιο. Πάμε να δούμε τώρα και το gameplay του FIFA. Έχω αναλύσει ό,τι αφορά το FIFA στο σχετικό video review, δείτε το, θα εμφανιστεί κάπου εδώ πάνω. Το gameplay του FIFA έχει γίνει ένα πολύ μικρό κλικ πιο αργό σε σχέση με πέρυσι, γιατί παρά ήταν γρήγοροι, οι παίχτες είχαν ένα λεγόμενο πατινάρισμα. Είναι πιο ρεαλιστικές οι κινήσεις τους. Γενικά το gameplay του FIFA ήταν πάντοτε πιο καλό από αυτό του Pro Evolution Soccer, γιατί ήταν πολύ πιο γρήγορο, το Pro αργούσε πάρα πολύ και οι κινήσεις των παιχτών ήταν πιο ρεαλιστικές. Τα animations είναι πιο ρεαλιστικά. Αυτό πρέπει να προσέξετε είναι στην άμυνα. Βέβαια η EA έχει απλοποιήσει τα πράγματα αρκετά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ορισμένες ενέργειες όπως το κόψιμο του σουτ του αντιπάλου γίνονται και πολλές φορές αυτόματα, η άμυνα στο FIFA 22 είναι κάπως περίπλοκη. Το θέμα είναι να μπορέσετε να κατανοήσετε όλους τους μηχανισμούς της άμυνας και οι οποίοι είναι ξεχωριστοί για κάθε περίσταση. Αν θέλετε να αμυνθείτε και να ορμήξετε κατά μέτωπο στον αντίπαλο παίχτη που έχει την μπάλα, κρατάτε πατημένο το χ. Αν θέλετε να τον κόψετε, πατάτε το τετράγωνο εφόσον έχετε αλλάξει τα κουμπιά. Γιατί θυμίζω ότι τα προκαθαρισμένα κουμπιά είναι στο τετράγωνο το tackling και στον κύκλο το tackling όταν είσαι όρθιος, το λεγόμενο κόψιμο. Εγώ τα αλλάζω. Όπως επίσης αλλάζω και το τρέξιμο.
κόσμο και αντί για το R2 το βάζω στο R1. Εφόσον λοιπόν έχετε το tackling στον κύκλο και το όρθιο κόψιμο στο τετράγωνο, καλό είναι να χρησιμοποιείτε στους ανοιχτούς χώρους το χ για να ορμήξετε στον αντίπαλο και το τετράγωνο στο κατάλληλο timing. Προσοχή, εάν ο αντίπαλος σας κάνει dribble μπορεί να σας ξεφύγει, οπότε θα έχετε χάσει αυτή τη διεκδίκηση και θα του έχετε δώσει αρκετά μέτρα χώρο. Η άμυνα στην οποία ο αμυντικός σας ανοίγει το κορμί του και προσπαθεί να εμποδίσει τον αντίπαλο από το να περάσει είναι με το L2. Κρατάτε λοιπόν πατημένο το L2 και ο αμυντικός σας μπαίνει σε στάση άμυνας όπου προσπαθεί να πιάσει αρκετό χώρο και να εμποδίσει τον αντίπαλο από το να περάσει. Πέρα από το L2 μπορείτε να κρατήσετε πατημένη και την ταχύτητα, δηλαδή το R2 ή αν την έχετε αλλάξει όπως εγώ το R1. Κρατάμε λοιπόν πατημένο το L2 και πατάμε και το R1 αν έχουμε το τρέξιμο εδώ ή R2 αν το έχουμε κάτω αντίστοιχα για τρέξιμο. Επίσης πέρα από την άμυνα στην οποία ο αμυντικός χρησιμοποιεί το κορμί του για να εμποδίσει τον αντίπαλο και πιάνει αρκετό χώρο, υπάρχει και η άμυνα με δύο παίχτες όπου εδώ ενώ αμήνεστε μπορείτε να πατήσετε είτε το R1 ή αν έχετε βάλει το τρέξιμο στο R1 τότε το R2 έτσι ώστε να ελέγξετε και δεύτερο αμυντικό. Αυτό τι κάνει, σας επιτρέπει να ελέγξετε εσείς έναν αμυντικό με την κόκκινη ένδειξη πάνω από το παίχτη σας και να καλέσετε δεύτερο αμυντικό ο οποίος ελέγχεται από την CPU και εμφανίζεται στο γήπεδο με πράσινο δείκτη. Αυτό λοιπόν σας επιτρέπει να αμυνθείτε με δύο παίχτες, οπότε στην ουσία στέλνετε τη CPU στον ένα παίχτη και ελέγχετε τον άλλο αμυντικό έτσι ώστε να μπορέσετε να καλύψετε χώρους αν βλέπετε ότι γίνονται κινήσεις παιχτών και απειλείται η περιοχή σας. Θυμίζουμε σε κάθε περίσταση ότι αν είστε σίγουρος μπορείτε να πατήσετε το τετράγωνο αν έχετε βάλει εκεί το κόψιμο και εδώ το tackling. Αν λοιπόν ο αντίπαλος κάνει shoot μπορείτε να του κόψετε το shoot με το τετράγωνο. Όπως επίσης εάν είστε εκτός περιοχής, καλύτερα να μην το ρισκάρετε δηλαδή, να επιλέξετε το tackling αν βλέπετε ότι ο αντίπαλος θέλει να τρέξει, οπότε καλύπτεται χώρο από το γήπεδο και του κόβεται τη φόρα. Προσοχή γιατί αν δεν πάρετε μπάλα και πάρετε πόδια, το πιο πιθανό είναι να καταλήξετε στο να φάτε κίτρινη κάρτα. Επίσης για άλλη μια φορά στο FIFA γίνονται και πέναλτι μέσα στην περιοχή στα οποία δεν φταίτε. Μπορεί δύο παίχτες να συγκρουστούν μεταξύ τους και να καταλογίσει πέναλτι ο διαιτητής, έτσι απλά. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή στο πώς κάνετε διεκδίκηση και ειδικά ακόμα και το άπλωμα του ποδιού και όχι μόνο το tackling, δηλαδή αν πατάτε τετράγωνο, νομίζω πιο πολύ έχουν το tackling στον κύκλο από συνήθεια. Ακόμα και το απλό άπλωμα του ποδιού, αν έχει φύγει αλλά μπροστά μπορεί να οδηγήσει τον αντίπαλο παίχτη στο να ακουμπήσει το πόδι σας να πέσει και να χρεωθεί πέναλτι. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνουμε σε ανοιχτούς χώρους χρησιμοποιείτε το χ και το απλό κόψιμο και σε πιο κλειστούς χώρους μέσα στην περιοχή σας καλό είναι να χρησιμοποιείτε το L2 έτσι ώστε ο αμυντικός να ανοίγει το σώμα του και να προσπαθεί να αμυνθεί. Κρατάτε πατημένο το L2 και πατάτε ταυτόχρονα και το τρέξιμο ανάλογα με το αν τρέχει ο αντίπαλος κάπου άλλο και θυμίζουμε ότι πάντοτε προσπαθείτε να κόψετε και τις αντίπαλες πάσες και τα shoot. Οπότε βλέπετε τον παίχτη που κρατάει την μπάλα και αντίστοιχα που βρίσκονται οι συμπαίκτες του και προσπαθείτε να κόψετε τις πάσες και βλέπετε τον παίκτη που κρατάει την μπάλα και αντίστοιχα τον αμυντικό σας και το τέρμα και προσπαθείτε να μπείτε ανάμεσα για να κόψετε τα shoot. Στα foul, για να εκτελέσετε foul θα πρέπει να πατήσετε το shoot και να δώσετε με το δεξί analog stick το απαραίτητο φάλτσο, δηλαδή να κάνετε το σχετικό ημικύκλιο που σας υποδεικνύεται στην οθόνη. Υπάρχουν διάφορα είδη φάλτσου. Και όσον αφορά τις κινήσεις των παιχτών, στο FIFA δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις κάθετες μπαλιές και στους αυτοματισμούς το 1-2. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το L1, να πατήσετε το χ, την μπάσα. Και έτσι κάνετε το 1-2. Δηλαδή, ο παίχτης που έχει την μπάλα, κρατώντας πατημένο το L1 και πατώντας την πάσα, δίνει την πάσα εκείνη τη στιγμή και αμέσως κάνει κίνηση μπροστά. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε πότε θα στείλετε την πάσα σε αυτόν, έτσι ώστε να πάει και να βάλει γκολ. Φέτος, το FIFA 22, υπάρχει κάτι σημαντικό που διαφοροποιείται αρνητικά, θα έλεγα, σε σχέση με τα προηγούμενα FIFA και αυτό έχει να κάνει με τις κάθετες πάσες. Όταν κάνετε μια κάθετη μπαλιά, η οποία γίνεται με το τρίγωνο, η κάθετη αυτή μπαλιά θα φύγει πάρα πολύ μπροστά σε σημείο που θα βγάλει τον επιθετικό σας σχεδόν μόνο του με τον τερματοφύλακα. Οπότε δεν χρησιμοποιείτε ποτέ, δυστυχώς φέτος στο FIFA 22, τις προωθημένες μπαλιές με το τρίγωνο όταν είστε πριν από την αντίπαλη άμυνα. Τις χρησιμοποιείτε μόνο όταν θέλετε να δώσετε μια τελική κάθετη πάσα για να βγει ο παίκτης σας μόνος με το τέρμα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί όταν εγώ θέλω να παίξω πάσες με ένα συμπαίκτη μου και ο παίκτης μου βρίσκεται πιο πίσω και θέλω να τον προωθήσω να έρθει πιο μπροστά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί όταν πατώ το τρίγωνο, στο FIFA 21 και πιο πριν, ο παίχτης μου ερχόταν στην ίδια ευθεία περίπου με μένα, γιατί ερχόταν από πίσω και παίρνει την μπάλα. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει οι προωθημένες μπαλιές, όταν το τρίγωνο για την προωθημένη μπαλιά έχει ως σκοπό να βγάλει το συμπαίκτη μου στην αντίπαλη περιοχή μόνο του, αν του κάνω εγώ μία προωθημένη
παλιά, ο παίχτης μου δεν θα έρθει από την άμυνα να πάρει την μπάλα, αλλά η μπάλα θα πάει στα πόδια του αντίπαλου αμυντικού. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δυστυχώς χρησιμοποιείται τις προωθημένες μπαλιές μόνο ως τελικές πάσες προς το αντίπαλο τέρμα. Κάτι άλλο σημαντικό που ίσως πολλοί που παίζετε Pro Evolution να μην το γνωρίζετε είναι ότι για να δώσετε μια γρήγορη μπαλιά, η οποία είναι πολύ σημαντική στο FIFA και έχει προσταθεί στις τελευταίες εκδόσεις, κρατάτε πατημένο το R1 ή αν έχετε αλλάξει όπως εγώ το τρέξιμο και το έχετε βάλει στο R1 και έχετε βάλει το finesse shot στο R2. Πατάτε λοιπόν το R2, αν έχετε στο R1 το τρέξιμο ξαναλέω, και την πάσα και έτσι κάνετε πολύ δυνατές πάσες. Αυτές οι πάσεις είναι πολύ καλές γιατί εφόσον είναι πολύ δυνατές, τότε ο αντίπαλος αμυντικός δεν προλαβαίνει να τις κόψει. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει να έχει και πολύ καλό passing ο παίκτης σας. Ένα ακόμη σημαντικό που πρέπει να ξέρετε είναι οι προωθημένες σκαυτές μπαλιές. Αν θέλετε να στείλετε μια προωθημένη σκαυτή μπαλιά, κρατάτε πατημένο το L1, την κατεύθυνση με το αριστερό analog και μετά το τρίγωνο και έτσι γίνεται μια προωθημένη μπαλιά η οποία περνάει πάνω από τους αντιπαλούς αμυντικούς και αυτό προϋποθέτει ότι ο παίκτης θα πρέπει να έχει και καλό control για να την προλάβει. Τέλος, επειδή οι τερματοφύλακες είναι πάρα πολύ καλές στο FIFA, να θυμάστε ότι θα πρέπει να μπαίνετε πολύ μέσα στο τέρμα και να κάνετε ένα διαγώνιο shoot στην αντίπαλη γωνία για να έχετε ως δυνατόν πιο σίγουρα goal. Επίσης, η dribbler είναι και αυτή πολύ πιο εύκολη φέτος. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το L1 και το αριστερό analog stick για να κάνετε control της μπάλας και να αλλάξετε και γρήγορα κατεύθυνση και όταν επιτίθεστε είναι πολύ σημαντικό το ότι με το δεξί analog stick προς την κατεύθυνση που θέλετε ο παίκτης χαϊδεύει την μπάλα με το πόδι του, δηλαδή από το πάνω μέρος της μπάλας και έτσι την φέρνει στην κατεύθυνση που θέλει και μπορείτε να τριπλάρετε και να αποφύγετε τον αντίπαλο αμυντικό. Πάντα αυτό προϋποθέτει να έχετε παίχτη με καλό dribbling και να έχετε σωστό timing. Και μια έτσι σύντομη αναφορά στους πανηγυρισμούς, όποτε ένας παίχτης σας βάζει goal μπορεί να εκτελέσει και ένα πανηγυρισμό, εκεί το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε το σωστό συνδυασμό κουμπιών, δεν χρειάζεται να σκέφτεστε καν το προς τα που θα τρέξει ο παίχτης σας, αρκεί να πατήσετε το σωστό συνδυασμό. Αναλυτική λίστα πανηγυρισμών θα δώσω στο link αυτού του βίντεο. Αυτές οι γενικές γραμμές για το FIFA 22 Ultimate Team και λίγα λόγια για το gameplay ήταν ένα βίντεο που απευθύνεται καθαρά σε αρχάριους παίχτες, αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στο FIFA, που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια ή που κάνουν μετάβαση από το PES ή αλλιώς eFootball πλέον. Ελπίζω να σας φάνηκε ικανοποιητικό το βιντεάκι. Φυσικά θα μπορούσα να αναφέρω πολύ περισσότερα και για το gameplay και για τα chemistry styles, αλλά αυτά αναλύονται στα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε εδώ συχνά στο gamer.gr. Αν θέλετε να στηρίξετε το gamer, μπορείτε φυσικά να κάνετε subscribe αν δεν είστε ήδη συνδρομητής και να μας αφήσετε τα σχόλιά σας στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο και να μας πείτε και ό,τι απορίες έχετε είτε εδώ είτε στο Facebook group FIFA Greece, όπου είμαστε όλο το 24ωρο. Θα κάνω FIFA live stream με το Ultimate Team κάθε Δευτέρα στις 10 και θα ανεβάζω και career mode με τον εθνικό άχνα στον οποίο έχω επιλέξει, παίζοντας σε ultimate δυσκολία χωρίς budget και με τους χειρότερους δυνατούς παίχτες, τους οποίους θα εξελίξω σιγά σιγά. Μείνετε συντονισμένοι στο gamer.gr για περισσότερο gameplay videos και θυμίζουμε όσοι δεν έχετε ήδη το FIFA 22, αποκτήστε στο gwshop.gr την καλύτερη τιμή της αγοράς. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Τα λέμε και μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Άντε μάνα μου. Έχει πήξει ο κόλος μας με αυτό το βίντεο, αμάμπια. Κόλλησε και το μικρόφωνο.